je l'oublie. T'as quoi? Faites-le une fois. Σε τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν κρατώ τη βαλίτσα στο χέρι, δεν θα μπορέσω να κάνω αυτό που έχω ανάγκη να κάνω από τόσα χρόνια, δηλαδή να τραγουδώ. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κάποια σημεία της γης, του πλανήτη, που να μην έχει φτάσει είτε η φωνή και τα τραγούδια σου. Η φωνή μου ίσως να έχει φτάσει σε πολύ περισσότερα μέρη από ό,τι έχω επισκεφθεί, αλλά πράγματι έχω πάει σε πολλά μέρη. Νάνα, τι σημαίνει να είσαι διάσημος? Είναι πολύ ωραία η γεύση. Για μένα διάσημος είναι ότι με αγαπούν, αλλά ξέρω ότι με αγαπούν και πρέπει να προσέχω πάρα πολύ, γιατί δεν είναι επειδή είμαι διάσημη, όπως λες, ότι μπορεί να με αγαπούν οπωσδήποτε. Πρέπει και να συμπεριφέρομαι και σωστά και να αξίζω την αγάπη αυτή που μου δίνουν. Αυτό που σημαίνει περισσότερο η δόξα, όπως λες, είναι το ότι σε σέβονται για αυτό που κάνεις. Ας δούμε λοιπόν. Δουλειά, τραγούδι, ταξίδια, με τι άλλο γεμίζεις τη ζωή σου? Με τι άλλο γεμίζω? Με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου βεβαίως, έχω με τον σύντροφό μου, με ορισμένους φίλους που μπορώ και τους βλέπω λίγο πιο κοντά. Οι προβολές της δημοσιότητας δεν σε εγκατέλειψαν ποτέ, Νάνα, όμως ένα κομμάτι από την προσωπική σου ζωή, ίσως όλη την προσωπική σου ζωή, κατάφερες να το κρατήσεις μακριά. Ούτε σκάνδαλα, ούτε έτσι κουτσομπολιά. Συχνά λένε ότι οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ήσυχοι ή είναι ευτυχείς κάπως στη ζωή τους, ότι δεν ενδιαφέρουν τον τύπο. Δεν πουλάει. Ακριβώς δεν πουλάει. Εγώ είχα μια πολύ ήσυχη ζωή, διότι έτσι ήθελα να είναι η ζωή μου. Δηλαδή πίστευα σε μια σωστή οικογένεια, με τη σωστή δουλειά και όλα. Αλλά αισθάνομαι σαν να ξεγυμνώνομαι όταν συζητώ για την προσωπική μου ζωή. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να την προστατεύσω. Και να προστατεύσω επίσης και τα παιδιά μου, τα οποία γεννήθηκαν μαζί μου. Νομίζω ότι ήταν μεγάλη τύχη να έχω παιδιά, αλλά δεν έχω το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω τη ζωή τους όπως θα χρησιμοποιήσω τη δική μου. Και εφόσον είναι τα παιδιά μου και υπάρχουν, πρέπει να σεβαστώ την ύπαρξή τους. Γι' αυτό το λόγο περιορίστηκα στην ιδιωτική μου ζωή. Είναι δύσκολο για τα παιδιά των διάσημων γονιών να μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο? Είναι πολύ δύσκολο, γιατί τα παιδιά των καλλιτεχνών καταρχήν μεγαλώνουν μέσα στον κόσμο, βλέπουν ότι οι γονείς τους είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και ο φόβος των παιδιών, που είναι και πολύ λογικό, είναι ότι αν ξεκινήσουν στο ίδιο επάγγελμα, ότι θα τους συγκρίνουν αυτομάτως. Αστέρια, αστεράκι που λάμπει χλωμό.
Η Νάνα Μουσχουρή γεννήθηκε στα Χανιά, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα, γειτονιά Βεΐκου Κουκάκη. Παιδί του πολέμου και της κατοχής. Ο πατέρας της μηχανικός προβολής στον κινηματογράφο Πρωτεύς. Ανάμεσα στη μηχανή προβολής και τη μεγάλη οθόνη, η Νάνα Μουσχουρή κάνει τα πρώτα της όνειρα για το μαγικό κόσμο του θεάματος, χωρίς βέβαια να μπορεί να φανταστεί πως η ίδια θα φτάσει τόσο μακριά. Αγωνίζομαι για τα παιδιά σήμερα, διότι όταν μεγαλώνεις με φόβο, μεγαλώνεις και μέσα στην τροφή. Όταν μεγαλώνεις με θαυμασμό και αγάπη από τους δικούς σου, μεγαλώνεις και είσαι ελεύθερος και είσαι και πιο τολμηρός στη ζωή. Είχα πολύ μεγάλη δυσκολία να αποδεχτώ τον εαυτό μου. Είναι ένα εσωστραφές κορίτσι, το οποίο δεν πίστευε τίποτα, επειδή μεγάλωσα μέσα στην κατοχή, μέσα στον πόλεμο, νομίζω ότι αυτά σου δίνουν μια μεγάλη ανασφάλεια. Τώρα έχω περίπου από το 1993, που η UNICEF, όταν η Audrey Hepburn ήταν πολύ άσχημα, μου ζήτησαν αν μπορούσα να αναλάβω την περιοχή στην οποία ασχολείται εκείνη και την έχω αναλάβει από εκείνη την εποχή, διεθνώς βεβαίως. Σπούδασε κλασικό τραγούδι στο ελληνικό οδείο, αλλά αγαπούσε και άλλα είδη μουσικής. Οι αγαπημένες της φωνές από το χώρο της jazz και το αμερικανικό τραγούδι. Καριέρα τραγουδίστριας της όπερας, η Νάνα Μουσχουρή δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Όμως από το 1956 τραγουδάει με την ορχήστρα της κρατικής ραδιοφωνίας και εμφανίζεται σε κέντρα σαν τραγουδίστρια ορχήστρας. Οι νέοι της εποχής την αγκαλιάζουν με αγάπη, ιδιαίτερα όταν τραγουδάει στα πρωινά του Οικονομίδη το διεθνές της ρεπερτόριο. Έχω προσέξει ότι δεν μιλάς πάρα πολύ συχνά για τα χρόνια αυτά, τα 1-2 χρόνια που προηγήθηκαν της γνωριμίας σου με τον Χατζηδάκη. Δεν τα θεωρείς σημαντικό σκαλοπάτι στην καριέρα σου? Αντιθέτως, εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν με ρωτούν πάρα πολύ συχνά, ξέρεις, για αυτά τα χρόνια, διότι ο κόσμος δεν τα πρόσεξε αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Αλλά ήταν χρόνια τα οποία ήταν για μένα πολύ δύσκολα, αλλά ήταν πάρα πολύ αποδοτικά. Δηλαδή,
Όταν θυμάμαι ότι καθόμουν μπροστά στο στούντιο, άρα εκείνη την εποχή ο Πρετεντέρης με τον Μπλες έκανε αυτό το στούντιο και καθόμουν στην πόρτα και περίμενα πότε να αδειάσει το στούντιο και να βρεθεί ένας μουσικός να πάω να τον παρακαλέσω, μπορείς να με συνοδεύσεις. Το 1958 την ανακαλύπτει ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί πήγε και τον είδα στο σπίτι του για πρώτη φορά. Μου κοίταξε έτσι περίεργα και το πρώτο πράγμα που έκανε μου είπε βεβαίως τυπικά ότι είχε ακούσει έτσι, περίεργα, μου άκουσε κάπου και ότι ήθελε να με γνωρίσει και κάθισε αμέσως στο πιάνο. Τι τραγούδησες? Μπομπ, εκείνη την εποχή ήταν πίσω από τις 30 φιλιές, το οποίο ήταν και λίγο δύσκολο για μένα. Πίσω από τις 30 φιλιές μου ήρθαν κάτι ακέφιες και σε θυμήθηκα. Η συνάντηση Μάνου Χατζηδάκη Νάνας Μούσχουρη αλλάζει το σκηνικό σε ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι, κυρίως όταν οι δυο τους αποσπούν το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού που οργανώνει η ραδιοφωνία στην Αθήνα το 1959. Κυρίες και κύριοι, η παρουσίαση των 15 τραγουδιών του... Στον Ήμιτο υπάρχει κάποιο μυστικό. Να σας το πω, πολύ μπλεγμένο ομολογώ. Αν κι εγώ από παιδάκι είχα πάντα ένα μεράκι να έχω συντροφή, ένα αστέρι, ένα σκύλο στην αυλή. Όμως εκεί στον Ήμιτο δεν μου το βγάζει το, το μυαλό. Υπάρχει κάποιο μυστικό ψηλά στον Ήμιτο. Πέτρα που κύλησε μη την εκρατήσεις, το ριζικό της είναι κακό και θα μετανοήσεις. Τη συμβουλή μ' αυτήν μη την εξεχάσεις, γιατί είναι το λιγότερο τους φίλους σου να χάσεις. Όμως κατάλαβες πόσο σημαντική θα ήταν αυτή η επαφή και για σένα και για το τραγούδι? Εκείνη την εποχή το μόνο που ήταν σημαντικό για μένα ήταν ότι γνώριζα ένα μουσικό ο οποίος δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τον γνωρίσω και ότι θα ενδιαφερθεί για το μικρό μου πρόσωπο ή για τις μικρές μου χορδές
Πράγματι, η τύχη ήταν παρούσα σε όλη μου τη ζωή και την ευγνωμονώ πάρα πολύ. Αλλά εκείνο που ευγνωμονώ τη ζωή και δεν ξέρω το Θεό ή κάτι, μια δύναμη η οποία μπορεί να είναι, είναι ότι με είχε φωτίσει με τη χάρη να αναγνωρίζω τις ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες είναι μια τύχη, αλλά ξέρεις, θυμάσαι πώς λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα που περπατάει ανάμεσα στον κόσμο και έχει μαλλιά κατσαρά, σπουδαία, είναι πανέμορφη, αλλά ότι θα έπρεπε κανείς να την αναγνωρίσει και την αρπάξει από τα μαλλιά, ναι, πριν να το ξεπεράσει, γιατί πίσω ήταν φαλακρή, δεν είχε μαλλιά πλέον. Λοιπόν, αν δεν την αρπάξεις τη στιγμή που είναι μπροστά σου, αν δεν την αναγνωρίσεις, ξεπερνάει και σε αφήνει πίσω. Υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω πού θα την γυρέψω στα χαρτιά. Θα την γυρέψω στα άστρα και σαν τη βρω στορκίζομαι, πώς θα ντυθώ, πώς θα ντυθώ μες στα άστρα. Όταν τελειώναμε το βράδυ από του Φλόκα ή οπουδήποτε είμαστε με τη συντροφιά όλοι μαζί, δηλαδή κυρίως ο Νίκος και ο Μάνος, καμιά φορά ήταν και άλλοι πολύ περισσότεροι εκείνη την εποχή, και υπήρχε ο Ζαρούχης, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή σπουδαίοι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί παρέα. Ακριβώς, οι οποίοι ήταν τόσο πολύ συγκινητικοί, μπορώ να πω όταν το σκέφτομαι, τη χάρη που είχα να τους ζήσω, να τους ακούω, δηλαδή και το γεγονός ότι με αποδεχτήκανε σαν συντροφιά τους, ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Το βράδυ αφού φεύγαμε και γύριζα στο σπίτι μου, μόλις δεν είχα προλάβει να αφήσω την τσάντα μου ή ξέρω να βγάλω το παλτό μου, και ξανά το τηλέφωνο χτυπούσε και μου έλεγε πάρε ένα ταξί και έλα αμέσως εδώ. Γιατί ξαφνικά ήταν η ώρα που θα έγραφε κάτι, και έτσι είδα να γεννηθούν τα παιδιά του Πειραιά. Χατζηδάκης είχε δείξει όλη του την αγάπη σε σένα εκείνη την εποχή, η Νάνα, όμως τον διεκδικούσε κι άλλες. Και η Μελίνα τον διεκδικούσε και η Αλίκη Βουλιουκλάκη τον διεκδικούσε. Υπήρχε ανταγωνισμός και αντιζηλία ανάμεσά σας. Πάρα πολύ μεγάλος, γιατί ο Μάνος ήταν το κέντρο μας και όλες ξεροσταλιάζαμε ποιος θα τραγουδήσει τώρα το τραγούδι. Αλλά η κάθε μία ήθελε να έχει την πρωτιά, ότι εκείνη το τραγουδάει πρώτα. Oh.
καλοκαίρι του 1962 είναι η τελευταία φορά που θα τη δουν οι Αθηναίοι στο θέατρο, στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Μετά τα παιδιά του Πειραιά, το ελληνικό τραγούδι ταξιδεύει πια σε όλο τον κόσμο. Οι ξένοι ανακαλύπτουν την Ελλάδα και την ταυτίζουν με ήλιο, θάλασσα, μπουζούκι και σουβλάκι. Μια καλή στιγμή για να ανοίξει και η Νάνα Μούσχουρη τα δικά της φτερά και να αρχίσει από τη Γερμανία το 1961 μια εκπληκτική διεθνή καριέρα που καταργεί σύνορα και αντέχει στον χρόνο. Για πάντα, μια πρέσβυρα της Ελλάδας. Mais on va essayer, c'est le balcon maintenant. Hein? Il y a que les dames qui chantent. Enfin, au moins, elles sont moins timides que les messieurs. Alors maintenant, on va essayer les messieurs avec de grandes voix. Dive comme ça, profondément. Hein? Et fort. 1, 2, 3. Μούσχουρη για αρκετά χρόνια δεν θα συνεργαστεί πια με τον Μάνου Χατζηδάκη. Θα εξακολουθήσει όμως να τραγουδάει στο εξωτερικό τα τραγούδια του μαζί με άλλα ελληνικά τραγούδια και με ξένα σουξέ της εποχής. Και τι σας απομάκρυνε τότε? Πώς από αυτό το τόσο στενό δέσιμο χαθήκατε για κάποια χρόνια? Ο Μάνος ήταν τελείως ανεξάρτητος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να περιοριστεί σε τίποτα. Μια εποχή έφυγε από την εταιρεία που με είχε εκείνος βάλει να υπογράψω και πήγαινε με μια άλλη εταιρεία, αποκλειστικά. Εγώ είχα μείνει στην εταιρεία μου, μπορούσα να τραγουδήσω ό,τι ήθελα, εκτός από τα τραγούδια του Μάνου. Έπειτα, ο Μάνος περίμενε, ήθελα να περιμένω να τελειώσει το συμβόλαιό μου, να πάω ίσως μαζί του. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, γιατί εκείνος, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του τη συνείδηση και τον τρόπο που σκέφτεται. Αν δεν έφευγα για να πάω να τραγουδήσω κάπου έξω,
δεν μπορούσα να κινηθώ ελεύθερα σαν τραγουδίστρια. Ο Χατζηδάκης το δέχτηκε ευχάριστα το πρώτο σου, την πρώτη σου επιτυχία στο εξωτερικό. Εγώ δεν ήθελε να πάω. Δεν ήθελε να πάω, μου έλεγε μην πας. Και εγώ έλεγα γιατί, δηλαδή μπορεί, δεν ξέρεις. Και νομίζω ότι αυτό μας απομάκρυνε, ήταν λίγο επειδή κατά κάποιο τρόπο ήμουν λίγο φιλελεύθερη και εγώ και άρχισα να ασχολούμαι λίγο με τη δική μου την προσωπικότητα και τη δική σου καριέρα πια και το άνοιγμα των χωρίς φτερών. Πλέον να παραμένω μαζί. Νομίζω ότι για μένα ό,τι και να είχε γίνει δεν έπαψε ποτέ να είναι ο οδηγός μου, ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε τη μουσική πνοή, διότι εγώ πλάστηκα μαζί με αυτή τη μουσική, ξέρω απόλυτα τι εννοεί, διότι είχα και τη διάθεση να ακούω το Μάνο με τον ίδιο τρόπο που ξέρω να ακούω οτιδήποτε να μαθαίνω. Λοιπόν, έμαθα, ίσως ήμουνα η μοναδική του μαθήτρια, η οποία πήρε ό,τι ήθελε να δώσει. Ένας μεγάλος δάσκαλος θέλει απόλυτα να παραμείνεις κάτω από τις οδηγίες του. Δηλαδή δεν σου αφήνει την ελευθερία να εκφραστείς με έναν τρόπο που τον θες εσύ. Μετά την άλλη, αρχίζουν οι μεγάλες διεθνείς της συνεργασίες. Το 1967 η Νάνα Μουσχούρη με τους Έλληνες μουσικούς της, τους Αθηναίους, κατακτά οριστικά το γαλλικό κοινό, τραγουδώντας στο θέατρο Ολέμπια. Ένας αληθινός θρίαμβος. Οι γαλλικές εφημερίδες ζητούν συγγνώμη για την καθυστερημένη αναγνώριση. Oh.
Πιστεύεις, Νάνα, ότι μπορείς να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό αν δεν εγκατασταθείς σε ένα από τα κέντρα του τραγουδιού και της δισκογραφίας στην Ευρώπη ή στην Αμερική? Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις μια καριέρα, αλλά θα πρέπει να περάσεις ένα ορισμένο διάστημα σε ένα από αυτά τα μέρη που θα διαλέξεις να ξεκινήσεις. Διότι δεν μπορεί ο κόσμος να σε γνωρίζει, δεν μπορεί να είσαι διαθέσιμος να μάθεις καταρχήν μια ορισμένη γλώσσα να τραγουδάς εκτός από τα ελληνικά. Διότι βασικά πιστεύω η βασική γλώσσα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο, διότι είναι η ταυτότητά μας. Αλλά θα πρέπει να μάθεις να τραγουδάς και στην άλλη γλώσσα. Που είναι μια ευγενική κίνηση για τον κόσμο ότι τραγουδάς τη γλώσσα. Μια χειρονομία. Ναι. Ναι. Ώστε για να καταλάβουν τη μουσική μου, έπρεπε να τους τραγουδήσω και δική τους. Το γεγονός ότι έφτασα μέχρι εδώ ήταν γιατί ακριβώς είχα ανάγκη να μάθω, να γνωρίσω, να συμμετάσχω, να ανταλλάξω, να μοιραστώ την αγάπη και πολλά άλλα με τον κόσμο. Δηλαδή είχα την ανάγκη της επικοινωνίας. Οτιδήποτε έκανα έπρεπε να έχω μια πειθαρχία, να σέβομαι. Δηλαδή να σέβομαι το γεγονός της πατρίδος μου, το τι θα τραγουδήσω, το πώς θα το τραγουδήσω. Και δεν ήθελα να κάνω υποχωρήσεις προκειμένου για να γίνω γνωστή, διότι δεν με ενδιέφερε να γίνω γνωστή. Ούτε ήθελα να είμαι ποτέ στάρ. Αυτό δεν είχε καμία σχέση μαζί μου. Εκείνο που με ενδιέφερε ήταν να μπορώ να τραγουδήσω και να αξιοποιήσω ό,τι μπορούσα να κάνω καλύτερα. Sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Ξέρετε, ο τύπος πάντοτε έχει ανάγκη το πρόσωπο να αλλάζει, γιατί όταν είσαι από πολλά χρόνια σε μια, όπως εγώ που τραγουδάω από εδώ και 26-27 χρόνια, έχουν ανάγκη κάποτε να σε δουν λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι έκανα ορισμένες φωτογραφίες που άρχισα λίγο τον εαυτό μου στην Αγγλία να παρασυρθεί λίγο. Όσοι θυμόμαστε ένα παχουλό, όχι πολύ χαριτωμένο κορίτσι στα πρώτα σου βήματα, ξαφνιαστήκαμε όταν είδαμε το καινούριο look που παρουσίασες έχοντας φύγει από την Ελλάδα. Ήταν κάτι που το θεωρούσαν απαραίτητο η παραγωγή σου? Έπρεπε δηλαδή οπωσδήποτε να χάσεις κιλά και να αλλάξεις εμφάνιση? Μου ζήτησαν πολλά πράγματα. Μου ζήτησαν να βγάλω και τα γυαλιά μου. Υπήρχαν πάρα πολλά που μου ζήτησαν. Αλλά το θέμα του βάρους νόμιζα ότι ήταν πολύ σημαντικό, όχι και για μένα ακόμη. Νομίζω ότι να αισθάνεσαι ότι είσαι πιο λεπτή, πιο ελαφριά, πιο καλωδημένη, έπρεπε να μάθω. Ακριβώς. Δηλαδή. Όταν έχεις το συναγωνισμό με τους άλλους, πρέπει να πεις το παιχνίδι και εσύ. Το παιχνίδι και να πεις ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω επανάσταση σε όλα τα σημεία. Άλλη επανάσταση όμως σκέφτηκες να κάνεις. Ας πούμε, δεν έχεις αλλάξει ποτέ αυτή την κλασική εμφάνιση της Μούσχουρη με τα μακριά μαλλιά και το γυαλί. Να. Επίσης, υπάρχει αυτή η φιγούρα της φρόνιμης, πολύ θεληματικής, αλλά πολύ σοβαρής γυναίκας που ξέρει τι θέλει από τη ζωή. Αυτή είσαι πράγματι. Έμεινα έτσι γιατί έτσι αισθανόμουν άνετα. Στην αρχή και μετά από μερικά χρόνια που ήμουν αρκετά γνωστή, ο Μπελαφόντε είχε προσπαθήσει να μου κάνει να βγάλω τα γυαλιά. Και έπαιξα δύο βραδιές μαζί του, χωρίς γυαλιά. Την τρίτη βραδιά του είπα, εάν δεν βάλω τα γυαλιά μου θα φύγω. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στη Γαλλία. Στην αρχή λέγανε ότι εντάξει, τραγουδάει πολύ σπουδαία, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά τα γυαλιά τι θα θέλει. Και εγώ είπα ότι τα γυαλιά μου
ήταν μέρος του εαυτό μου και έπρεπε να τα κρατήσω. Back now to 1986 and the new chart, up 17 places at number 8 this week and making a Top of the Pops debut with Only Love, Nana Mouskouri. Only love can make that moment last. Life was new, there was a rage to live, each day a page to live, and I remember you. Then when love was all, oh, you were living for, and how you gave κουβαλάς την Ελλάδα μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια. Τι σημαίνει για σένα? Είναι βαρύ το φορτίο, αλλά είναι και πολύ σπουδαίο όταν μπορείς να το υπερασπιστείς και να έχεις την ευθύνη. Αισθάνεσαι την ευθύνη που έχεις όταν λες ότι είσαι Έλληνας. Διότι δεν μπορείς ούτε να παραστρατήσεις το οτιδήποτε κάνω και μπορεί να πούνε ότι επειδή είμαι Ελληνίδα το κάνω αυτό. Γι' αυτό ήταν για μένα πολύ σημαντικό να σέβομαι οτιδήποτε έκανα. Με βοήθησε φοβερά ο σεβασμός και αγάπη που έχω στη χώρα μου. Το 1984 η Νάνα Μουσχουρή τραγουδάει ξανά μπροστά στο κοινό της Αθήνας μετά από μια μεγάλη απουσία σε μια δική της μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα
θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να έρθουν οι πολιτσμάνοι να κυνηγήσουν τα θεριά. Έχεις νιώσει ποτέ ότι θα πει μοναξιά? Τη στιγμή που βγαίνεις επάνω στη σκηνή σε ένα κοινό από 2.000 ή 30.000 όσοι και να είναι ο κόσμος που είναι μέσα στην αίθουσα, είναι η πιο μοναχική στιγμή της ζωής σου. Και όταν τελειώνεις, τελειώνεις έναν θρίαμβο και μετά ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου μέσα σε εκείνο το χώρο. Δηλαδή μοιράστηκες μεγάλες στιγμές, συγκινητικές, αλλά μετά είσαι πάντα μόνος σου. Το τραγούδι σε πολλά πράγματα έχει αλλάξει. Παρακολουθείς τι γίνεται στον χώρο της μουσικής σήμερα, όλα αυτά που συμβαίνουν με τα νεανικά είδωλα της εποχής, με τη μαύρη μουσική, τα hip-hop και τα rap. Βεβαίως είμαι ενήμερη, γιατί όταν ζεις σε αυτό το χώρο πρέπει να ακούς τα πάντα. Και μπορώ να πω ότι είναι ορισμένα πράγματα που μου αρέσουν, ορισμένα που δεν μου αρέσουν. Η μουσική επηρεάζεται πάρα πολύ από τη ζωή που ζούμε. Πιστεύω ότι η επιρροή που υπάρχει σήμερα στη μουσική είναι ανάλογη με την αγριότητα και την επιθετικότητα που έχει η ζωή. Εκείνη την εποχή ο κόσμος ήταν τελείως διαφορετικός, δηλαδή σταματούσε κάποιος να ακούσει μια φωνή ή ξέρω εγώ μια τραγουδίστρια, ένα τραγουδιστή. Σήμερα δεν σταματάει τόσο πολύ εύκολα, γιατί η ζωή πάει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Η πειθαρχία, η αγάπη για αυτό που κάνεις και φαντάζομαι και άλλα σου χαρίσματα είναι γνωστά.
Αυτά που ίσως δεν ξέρουμε είναι τα ελαττώματά σου. Θυμώνω πάρα πολύ μπροστά στην αδικία και θυμώνω πάρα πολύ όταν κάποιος δεν κάνει σοβαρά τη δουλειά του, ότι όταν κάποιος προσπαθεί να υποφεληθεί μια κατάσταση. Είναι πράγματα που με βγάζουν έξω από τον εαυτό μου, διότι πιστεύω ότι ο σεβασμός και η δημοκρατία είναι η πιο μεγάλη χάρη στη ζωή, αρκεί να ξέρεις να σέβεσαι τα σύνορα του άλλου. Αλλά ο θυμός δεν είναι το μόνο ελάττωμα, έχω κι άλλα. Είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω πολύ μεγάλη ενέργεια και να δουλεύω πολύ φοβερά, αλλά βασικά έχω μια μικρή νοχέλεια. Μ' αρέσει να μένω λίγο πίσω. Και ζορίζω τον εαυτό μου πάντοτε, φτάνω μέχρι το άκρο της δυνατότητας και της δημιουργίας και της αντοχής. Βέβαια, γιατί τίποτα δεν μπορεί να σου έρθει στα χέρια σου. Πρέπει να πας εκεί, προς τα εκεί, είναι όπως και η αγάπη. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου περισσότερα από τα σφάλματα που έκανα παρά από τις επιτυχίες. Το 1994 εκλέγεται ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα από τα θέματα που την αγγίζουν και την απασχολούν, η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην πατρίδα τους. Που έκανα στη ζωή μου και αν έφτασα εκεί που έφτασα, έφτασα από ανάγκη να υπάρξω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο μέλλον, εκείνη η αισιοδοξία μου. Αλλά πρέπει να ξαναβρούμε λίγο την ηθική κατεύθυνση. Δηλαδή ότι δεν μας επιτρέπονται τα πάντα. Ο χρόνος, φίλος. Ο χρόνος είναι φίλος, παρόλα αυτά περνάς ορισμένες δυσκολίες και πολύ σοβαρές όταν φεύγουν οι φίλοι σου και μένεις μόνος. Αυτό ήταν πάρα πολύ βαρύ. Νομίζω ότι δεν είναι ότι με ενοχλεί ο χρόνος, αλλά είναι ότι τον βλέπω τελείως διαφορετικά, γιατί στην ουσία μου πήρε ό,τι πιο αγαπητό είχα, ό,τι πιο έμπνευση είχα και τώρα βεβαίως
προσπαθώ να εμπνευστώ για τους νέους. Νομίζω ότι εάν επρόκειτο να ξαναγυρίσω από την αρχή και να ξαναζήσω μια ζωή, θα ήθελα να τη ζήσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σ' αυτή τη χώρα τη μικρή που μοίρα δεν τη μοίρανε ήρθανε και μ' αφήσουν η απαγωμένη αυγή. Τα χείλια μου στεγνώσανε, τα χέρια μου παγώσανε κι ούτε αγκαλιά δεν μου έφυγε ούτε μου φιλί. Thank you.